Πούμε ότι είναι προπονητής της ΕΠΟΛ Λεμεσού και επισκέφθηκε, όπως είπες και εσύ, το παιδουνκολογικό τμήμα της Λεμεσού. Να θυμίσουμε λίγο και να πούμε και μάλλον στον κόσμο ότι ο ίδιος στα 8 του έτη ήταν. Του Μακαρίου Νοσοκομείου, Νικόλα. Του Μακαρίου Νοσοκομείου, με συγχωρείτε. Στα 8 του έτη, λοιπόν, στα 8 του έτη, έπασχε από καρκίνο, τον ξεπέρασε, βγήκε πιο δυνατός από αυτή την δοκιμασία, αν θέλεις. Και στα 34 του πλέον, 22 χρόνια μετά. Επισκέφθηκε λοιπόν αυτούς τους μικρούς ήρωες για να δώσει και αυτός με τη δική του έτσι, δύναμη χαμόγελα στα μικρά αυτά παιδιά που είναι εκεί. Και θέλω να πούμε έτσι λίγο τα όσα δήλωσε στη Χριστίνα Πελεκάνη, η οποία δημοσιοποίησε και την είδηση από το Coffee Vibes Magazine. Να πούμε έτσι μερικά πράγματα από τα οποία δήλωσε που αξίζει πραγματικά να τα πούμε. Λέει: το μήνυμα που θέλω να στείλω στα παιδιά αλλά και στους γονείς των παιδιών είναι να μην τα βάζω ποτέ κάτω. Πάντα όμως μια μπόρα. Μετά από μια μπόρα βγαίνει ξανά ο ήλιος. Σίγουρα αυτό που περνούν θα τους ακολουθεί για πάντα. Είναι πολύ συγκινητικά τα λόγια τα οποία λέει ο ίδιος. Και να επισημάνουμε και να πούμε, Έλενα, ότι στις 15 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο, διοργανώνει ένα φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα που τα έσοδά του θα δοθούν στο παιδονκολογικό τμήμα του Μακάριου Νοσοκομείου. Και στους μικρούς ήρωες. Και στους μικρούς ήρωες. Συνδέσμο αυτό, ναι. Ακριβώς. Είναι μια είδηση πολύ συγκινητική, όπως και να το κάνουμε. Παιδιά, φανταστείτε τώρα τα συναισθήματα του ανθρώπου αυτού 22 χρόνια μετά, ανάμειχτα. Το να επιστρέφεις εκεί, να ανοίξεις την πόρτα του παιδοονκολογικού, νιώθεις κι εσύ, ταυτίζεσαι κατά κάποιο τρόπο με τα παιδιά εκεί, όχι κατά κάποιο τρόπο, γιατί κι αυτός έχει ζήσει, έχει περάσει από αυτόν τον δρόμο, τον δύσκολο αγώνα, οπότε το έχει κάνει και έχει πάρει μέσα από αυτή την πράξη πάρα πολλά πράγματα, όπως και έδωσε και πράγματα εκεί στα παιδιά. Μοίρασαν και δώρα εντωμεταξύ, ανάλογα με την ηλικία του κάθε παιδιού. Και μπράβο του πραγματικά, τι να πούμε, ό,τι μπορεί ο καθένας, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, γιατί αυτά είναι προβλήματα, παιδιά. Είναι ένας δύσκολος αγώνας που καλείται να δώσει και το παιδί και η οικογένεια. Και αν έχεις περάσει από αυτόν τον δρόμο, αν το έχεις γευτεί, αν το έχεις ζήσει, εκεί αλλάζει όλη σου η κοσμοθεωρία. Και μπράβο του που στηρίζει και τον σύνδεσμο αυτό. Θα πραγματοποιηθεί ποτέ, είπες, ο αγώνας. 15 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατα. Ημέρα Σάββατο, ακριβώς. Και τα έσοδα θα. Και θα τον γνωρίσουμε και σύντομα τον Λούκα και εμείς εδώ να μοιραστεί και ο ίδιος προσωπικά την ιστορία του και να στείλει πολλά μηνύματα προς τα έξω. Γιατί υπάρχει κόσμος που τα έχει ανάγκη, που χρειάζεται δύναμη, χρειάζεται θάρρος. Και μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που το κάνουν και μοιράζονται τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες, γιατί κανείς δεν είναι μόνος, παιδιά. Και αυτή η αρρώστια αφορά όλους. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου χτυπήσει την πόρτα. Λοιπόν, και μπράβο και στη Χριστίνα, αναφέραμε, αδέως, Νικόλα μου, την πηγή, και για τις φωτογραφίες και έτσι, το φωτογραφικό ακριβώς, υλικό. Ακριβώς, και προχωράμε, πάμε σε μια άλλη έτσι κίνηση συγκινητική που